με τον υδράργυρο να αγγίζει ξανά τους 40 βαθμούς Κελσίου τοπικά σήμερα στην Κρήτη, οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή των πολιτών για την θωράκιση της υγείας τους, με τις ευπαθείς ομάδες να καλούνται να λάβουν ειδικές προφυλάξεις απέναντι στο παρατεταμένο κύμα ζέστης. Όταν αναφερόμαστε τώρα σε υψηλές θερμοκρασίες, αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο είναι οι ακραίες ηλικίες, δηλαδή τα βρέφη και οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μια ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις ημέρες, όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και η υγρασία, ώστε να μην υποστούν τα φαινόμενα της θερμοπληξίας, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όπως ξέρετε, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει από μια ατονία, ένα πονοκέφαλο, ένα απλό λιποθυμικό επεισόδιο και σε κάποιες περιπτώσεις να καταλήξει μέχρι σε ένα καρδιακό επεισόδιο, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, μια οξία νεφρική νόσο, μια οξία νεφρική λάβη, η οποία πολλές φορές χρειάζεται νοσηλεία και σε νοσοκομείο. Ειδικά όσοι λαμβάνουν φάρμακα, θα πρέπει τις θερμές ώρες της ημέρας να παραμένουν στο σπίτι. Συγκεκριμένα, ακόμη και η ιδέα της θάλασσας, που για πολλούς φαντάζει παρηγοριά αυτές τις ημέρες, κρίνεται λάθος επιλογή, κυρίως στις επίμαχες δύσκολες ώρες 12 με 5. Οι ομάδες αυτές των ασθενών που λαμβάνουν καρδιολογικά φάρμακα, που έχουν πέρασει ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ένα στεφανιαίο επεισόδιο, η διαβητική, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτές τις συνθήκες. Θα πρέπει να επικοινωνούν με τον γιατρό τους, ώστε να μπορεί να χρειαστεί κάποια τροποποίηση και της αγωγής. Εννοείται ότι τις θερμές ώρες της μέρας θα πρέπει να βρισκόμαστε σε εσωτερικούς χώρους, σε καλές θερμοκρασίες χαμηλές. Δεν θα πρέπει να εκτιθέμεθα ούτε να εργαζόμεθα σε συνθήκες καύσωνα τις ώρες 12 με 5, ούτε καν στη θάλασσα που δεν προσφέρει την δροσιά την οποία περιμένουμε, αλλά αντίθετα εκτιθέμεθα και εκεί σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Κάτοικοι και επισκέπτες περιγράφουν πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση σε αυτό το θερμό καλοκαίρι, με πολλούς να λένε πως ίσως δεν έχουν βιώσει ξανά στο παρελθόν με θερμοκρασίες σταθερά καθυλωμένες στα ύψη. Πηγαίνεις στην παραλία, είσαι μέσα στο air condition, αποφεύγεις λίγο να βγεις εκτός αν είναι αναγκαίο να βγεις έξω στον καύσωνα. Πρέπει να προσέχουμε όλοι σε γενικά πλαίσια. Ζοριζόμαστε. Θάλασσα δεν προλαβαίνουμε να πάμε. Το πρωί είμαι, αλλά εντάξει, κάπως παλεύεται, αλλά σίγουρα θέλουμε νεράκι. Πώς προστατεύεσαι από τον ήλιο? Αντιλιακό σίγουρα, γυαλιά. Ωστόσο, όπως δήλωσαν, συγκριτικά με άλλες περιοχές, η Κρήτη λόγω της θάλασσας διαθέτει τουλάχιστον τις νυχτερινές ώρες περισσότερη δροσιά. Σίγουρα πάντως λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον ήλιο, θέτοντας πρώτη προτεραιότητα την υγεία τους. Να είμαστε ειλικρινείς, ο καύσωνας εδώ στην Κρήτη είναι πολύ καλύτερος από ότι στην Κύπρο. Φυσάει περισσότερο και δεν έχει τόση υγρασία, άρα είμαστε σε αρκετά καλά επίπεδα. Έχουμε ξανάρθει, έχουμε συγγενείς εδώ, αλλά έχετε αυτό το δροσερό αεράκι, είναι η θάλασσα. Που παράδειγμα χθες εσείς είχατε 33, πόσο είχατε, εμείς 43. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Για εσάς, είστε προνομιούχοι.